έχει γίνει 10. Περί αναπροσαρμογής σημείων των τελών κατάληψη κοινοχρήσεων χώρων για το 2013 και εφεξή. Κύριε Μικοφρίδη, βοηθήστε με λίγο. Ομοίως καμία αλλαγή όπως και για πέστε μας τι παίρνουμε, τι είναι, ήδη προσδοκούμε να πάρουμε. Αν μπορείτε να μου πείτε τι προσδοκούμε και τι πήραμε πέρσι. Το 12 δηλαδή. Έχετε τέτοια νούμερα. Βεβαίως. Πιάνω εξανάρεσε πιάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι έτοιμος. Και αυτό είναι και καλό. Ετοιμοπόλεμος. Αυτό είναι καλό. 11.860 είναι η τοποθέτηση. Τι είναι αυτό. 11.860,68 για το Λουτράκι. Τι. Πήραμε ή πρώτο. Εγγραφή είναι αυτό. Όχι, είναι τι εισπράξαμε. Αυτή εισπράξαμε. Το 12. Ναι, και 4.320 Αγίου Στοδόρου. Τα ποσά είναι ασήμαντα και προστε και εδώ έχουμε και τα πανηγύρια στο Αγίου Στοδόρου και στο Λουτράκι που έχει άλλα ποσά. Αλλά τα ουσιαστικό το κομμάτι. Όχι, δεν είναι πανηγύρια. Εγώ μιλάω για τα καταστήματα μόνο. Καταστήματα, ναι, είναι τοποθέτηση. Αυτά τα νούμερα που μου είπατε. Ναι, είναι 11.860. Και τι προσδοκούσαμε να πάρουμε. Όταν το προηγούμενο είχε. Έχει αυξητική τάση αυτό. Εδώ το πραγματικό ποσό. Εδώ το πραγματικό ποσό είναι 18 γιατί πήραμε και τα 7.000 στην κατάληψη κοινόχρηση του χώρου από την Αραγιδοχώρα. Άλλο αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι το ίδιο. Α, στο 11 μέσα είναι τα 7. Επειδή τα στοιχεία που έχω εδώ για την εισήγηση είναι από το 15 δεκάτου, τα στοιχεία είναι μέχρι 2007 και μετά δεν έχει περάσει 7.000 ευρώ αυτό το νούμερο. Και τι ποτέ δεν έχει. Να παραμείνουν τα ίδια. Οι επαγγελματίες δεν δύναται να σηκώσουν τόσα βάρη, αρκεί τουλάχιστον τις υποχρεώσεις που έχουν να τις πληρώνουν. Και εδώ έχουμε ένα θεματάκι που μεγάλος αριθμός επαγγελματιών απέχει τις κοινής προσπάθειας και τις κοινής υποχρέωσης όλων αυτών για καταβολή των φόρων αυτών στο κτήμα. Το πόσο. Έχουν ελπίδει σε κάθε περίπτωση. Γιατί είμαι αυτού θα ήθελα να πω, να μιλάω αντιδήμαρχο. Ποιο ήταν το ποσό που προκειμένο. Θα πρέπει να γίνει αυστηρότερη τήρηση λοιπόν ώστε το προσδοκόμενο να επιτευχθεί και να μην είναι οι πονηροί οι οποίοι δεν πληρώνουν και φτάνουμε σε σημείο να λέμε και για αυξήσεις και κάποιοι που δεν πληρώνουν. Εγώ θα έλεγα ακόμα σε αυτή την περίπτωση και μείωση του ποσού αυτού αρκεί να το καταβάλουν όλοι κύριε Αντιδημαρχέ. Να βρούμε τρόπους. Το κάποια στιγμή να βρούμε τρόπους κύριε Δημαρχέ. Με ρωτάτε μένα από η Δημαρχιακή Επιτρέπει να το βρει αυτό. Θα σου απαντήσει ο κύριος Γκοφρίδης. Δεν είναι δίκαιο όμως ο φίλος. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Οι οφειλές στο Δήμο συνολικά, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε συνολικά και όχι κατά κατηγορία. Το κάθε ένα βέβαια έχει τη συμμετοχή του αξία, αλλά οι συνολικές οφειλές είναι. Τι έχουν κατά κατηγορία. Είναι γύρω στα 11 εκατομμύρια. Μέχρι τον τέλος Οκτωβρίου είχαν σταλεί 4.600 ειδοποιητήρια στους οφειλέτες. Έχουμε δεσμεύσει το αφημί, το οποίο όμως σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ήδη δεσμευμένο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χρωστάνε. Η ποιότητα, έχω μια παρατήρηση να κάνω, η ποιότητα των χρεών προς το Δήμο αφορά χρέη προηγούμενων ετών που γεννάγαν και τα κακόρια, ενώ στη σημερινή εποχή της κρίσης καλούμαστε να εισπράξουμε. Και τέλος, εφόσον έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες αυτές που προβλέπεται από την νομοθεσία, έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο και αποφασίσαμε στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή, η προτελευταία, να μην συγκεκριμένο, και έχουμε αναθέσει δικηγόρο να μας νομοδοτήσει και να μας συμβουλέψει με το ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε πια και στις διαδικασίες κατασχέσεων. Τουλάχιστον όχι για αυτούς τους κρίνοντες μεγαλοφυλέτες, αλλά πέσουν για τους μεγαλοφυλέτες. Πρόεδρε, έχω μια πρόταση. Παρακαλώ. Όπως και πέρσι είχα πει και πρόπερσι νομίζω και πρόπερσι, ναι. Επειδή το ποσό μου είναι ευτελές για τα δεδομένα του ΔΥΜ, ακόμα και τώρα που είναι μειωμένες τα νούμερα του προϋπολογισμού, ένα 30% μείωση αυτού του κωδικού σε μας θα κοστίσει 3.500 το πολύ, το οποίο δεν χάθηκε και ο κόσμος από τα 11, δηλαδή 800, θα πάμε στα 300-3.500. Ενώ 30% μείωση σε αυτά που πληρώνει ο κάθε επιχειρηματίας, είναι σοβαρή η μείωση. Πέρσι δεν το δεχτήκατε και το επαναλαμβάνω δεν το δεχτήκατε. Σαν πλειοψηφία έγινε έτσι. Φέτος λοιπόν το επαναφέρω και λέω ότι θα πρέπει να γίνει μείωση 30% γιατί δεν έχει ο Δήμος να χάσει.
δεν ήταν νούμερα σαν 100, 200, 300 χιλιάδες ότι θα χάσει σημαντικά νούμερα. Σκεφτείτε όμως για τον καθένα σήμερα που ακόμα χάνεται ένα πελάτη, τι είναι να του μειώσει το 30% σε αυτά που έχει για το Δήμο. Να πω κάτι, τα δικαιώματα. Τα ποσά είναι μεγάλα. Αυτό είναι που εισπράττουν. Αυτό θέλω. Αυτό είναι που εισπράττουν. Από το 2005, το ελάχιστο τίποτα. Είδαμε, δεν πέρασε αυτό που ο κύριος Δέδες. Δεν εισεπερνούσε το ποσό της εισπράξης. Ακούτε τώρα, όχι αυτό που πρέπει να πληρώσουν. Αυτό που θα πληρώσουν είναι τόσο. Ας πούμε το 2005 εισπράξετε 5.000 ευρώ. Έπρεπε να εισπράξουν. Έπρεπε να εισπράξετε πόσο, κύριε Λιδοφίδη. Να σας πω αμέσως. 2.314.500. Μέχρι σήμερα. Από ποια έτη. Όχι, το έτος, το κάθε έτος. Δεν το έπανα έτος. Δεν μου απαντήσατε σωστά το ερώτημα. Δεν μου απαντήσατε. Μαζί με τις προσαυξήσεις. Κύριε Παύλο, αν κάνουμε μία μείωση 30%. Εάν πληρώσουν όλοι αυτό που πρέπει. Πόσο θα ήταν το έσοδο. Το ετήσιο προβλεπόμενο. Όχι, τι λέτε, ποιο είναι το 2 εκατομμύρια. Λέτε από σήμερα και στο εξής. Το χρόνο δεν λέτε. Το ετήσιο προβλεπόμενο. Σε ένα χρόνο, σε ένα χρόνο. Ακούστε, 2012. Θεωρητικώς έχουν πληρώσει όλοι, ας πούμε. Πόσα θα έπρεπε να είχαμε στο ταμείο μας. Αυτό είναι το ρεύμα. Αυτό είναι το ρεύμα. Το έχετε αυτό. Αυτό στοιχείο δεν το έχω. Δεν το έχω. Για να μην παρασύρουμε το Δημοτικό Συμβούλιο στην λάθος απόφαση, μπορούμε με την τροποποιητική να έρθουμε κάποια στιγμή να το κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να ρωτήσουμε τώρα εσείς, κύριε Δεν είναι σίγουρα 7. Δεν είναι σίγουρα 18 που εισπράξαμε εμείς το 12. Καταλαβαίνετε. Εγώ θυμάμαι τον προϋπολογισμό του 2011 που ήταν γραφή 15.000 ευρώ. Αυτό δεν ήταν το τι είχαμε πάρει, το τι προσδοκούσαμε να πάρουμε. Και δεν μιλάω ούτε για λαϊκές, ούτε για πανηγύρια. Ναι, μιλάω για τα καταστήματα, εκτός της παραλιακής ζώνης που πληρώνουν αλλού. Έτσι, μιλάω λοιπόν για τα καφενεία που έχουν 5 καφέ καρέκλες και 2 ταβέρνες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πόσο μπορείτε να νομίζετε ότι είναι. Το ποσό. Σίγουρα δεν είναι 15.000. Μπορεί να μην είναι, βεβαίως δεν μπορεί να είναι. Αλλά δεν είναι για τα εκατομμύρια που από εδώ. Από πού και πού. Μακαριάτανε. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι επειδή το νούμερο δεν είναι τεράστιο και το βγάζουμε το 15 από το μυαλό μας αφού η απάντηση ήταν διαφορετική, να το δείτε. Ορίστε. Είναι πολύ μικρά τα ποσά πάντως σε και ακόμα και σε τις διαβάσεις δεν το έχω πρόχειρο να πιστεύω ότι είναι πολύ μικρά τα ποσά. Δεν θα επηρεάσει. Κοιτάξτε, εγώ όταν ο προϋπολογισμός γράφει 15.000 και το θυμάμαι αυτό, δεν ήταν το τι εισέπραξε την προηγούμενη χρονιά. Το τι προσδοκούσε να πάρει. 15.000 λοιπόν προσδοκεί. Είναι πολλά τα 11 που πήρε, γιατί πάντοτε ξέρουμε ότι βάζουμε κάτι παραπάνω. Εγώ το λέω, κύριε Παύλο, δεν μαζεύω τότε τα 3,5 εκατομμύρια. Δεν το έχουμε. Αλλά αυτό το νούμερο. Το έχει κύριε Λιδοφίδη το ετήσιο. Μα μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Αυτό είναι διαφορετικό. Όχι, μην τα μπερδεύουμε. Κύριε Γεωργιόμου, θα ήθελα, ενώ δεν έχω άλλες φορές ασχοληθεί και δεν σας έχω ρωτήσει, θα ήθελα στην προκειμένη περίπτωση να πω δύο λόγια και να κάνω και μία πρόταση. Με το σχετικό πάντα στραμμένο στην αδυναμία όλων των συναδέλφων σήμερα να επιβιώσουν, όχι απλά να λειτουργήσουν σε επίπεδα κέρδους. Δυστυχώς στο Λουτράκι έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι την τελευταία περίοδο, τα τελευταία δύο χρόνια, δεν έχουμε ούτε καν την ένδειξη ζωής στα καταστήματα δικά μας. Έχει ρημώσει γενικότερα η ημέρα, αλλά έχει νεκρωθεί τελείως η νύχτα. Τα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας δεν είναι μια, ας το πω έτσι, περιττήρα πάγη. Είναι μια καθημερινή ανάγκη του Έλληνα. Ο Έλληνας έχει μάθει να κυκλοφορεί την ημέρα, έχει μάθει να θέλει να βγει σε ένα κοινό στον χώρο που είναι το καφενείο, που είναι η καφετέρια, που είναι η ταβέρνα, να συναντηθεί, να κάνει τις δημόσιες σχέσεις του, να πιέσει τις δουλειές του. Άρα το έχει συνυπολογίσει αυτό το έξοδο στην καθημερινότητά του. Άρα λοιπόν η πτώση μας δεν οφείλεται στο ότι απλά και μόνο ο κόσμος έκοψε τα περιτά του έξοδα, είναι καθαρά θέμα αδυναμίας. Και στο Λουτράκι, ενώ θα έπρεπε να ήμασταν από τους τελευταίους που θα υποστούμε τόσο μεγάλη ζημιά από την κρίση, δυστυχώς έχουμε πάθει καθίζηση. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι, επειδή τα άκουσα και πέρυσι τα νούμερα και πρόπερση, αυτά που εισπράττει ο Δήμος είναι πολύ μικρά νούμερα, πάρα πολύ μικρά, σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να εισπράττει τα προσδοκόμενα, όπως λέτε. Υπάρχουν και οι παλιές οφειλές, οι οποίες δεν υπάρχει λόγο σήμερα να αναλύσουμε για ποιο λόγο έγιναν ή για ποιο λόγο είναι έτσι, αλλά είναι αδύνατο να εισπραχθούν αυτές. Δεν το συζητάμε. Ενώ δεν εισπράττονται οι αιτήσεις, πόσο μάλλον να εισπράξουν τις παλιές. Άρα
δεν υπάρχει καμία σκέψη για οτιδήποτε αφορά κατασχέσεις ή, εν πάση περιπτώσει, ένδικες διαδικασίες, οι οποίες θα έφεραν ακόμα χειρότερα σε δύσκολη θέση τις επαγγελματίες. Θέλω να το βγάλετε από το μυαλό σας, δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε, θα είναι τζάμπα έξοδα και για να σας προφυλάξουμε από αυτά τα έξοδα, εμείς τουλάχιστον, ίσως να προφυλάξουμε και από κάποια άλλα έξοδα, λέμε ότι ναι, είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε προτείνει στη συνάντησή μας τις καταβολές αυτές από ένα σημείο και μετά, εάν ρυθμιστούν με έναν τρόπο ώστε να είναι εφικτές μέσα στο διάστημα των επομένων 2, 3, 4, 5 ετών, ναι, θα μπορούσαμε να καταβάλουμε κάποια από τα ποσά αυτά και να διευκολύνουμε την υπόθεση απεμπλοκής του αφημί από την ενημερότητα που χρειάζεται τη δημοτική ο καθένας. Παρ' όλα αυτά όμως, εάν υποθέσουμε ότι θα κάνετε κάποιες δαπάνες για τα ενδικά μέσα, για τις ειδοποιήσεις αυτές που στέλνετε, τις 4.000 ειδοποιήσεις και τα λοιπά, τα οποία κοστίζουν χρήματα, και αν υποθέσουμε επίσης ότι θα έχετε για τον επόμενο χρονικό έτος, το 2013, προϋπολογίσει κάποια έξοδα για διαφήμιση, ούτως ώστε να έχουμε και εμείς κάποια ωφέλη από αυτή την προβολή. Θέλω να πω ότι μπορούμε αυτά τα χρήματα, τα 10, 15, 20 χιλιάρικα που εισπράττετε, να μην τα διαθέσουμε ούτε για τη διαφήμιση που θα ήταν απαραίτητα ίσως, και να βρούμε έναν άλλο τρόπο, πιο πρακτικό, πιο καθημερινό, να κάνουμε αυτή τη διαφήμιση με τη λογική του τεχνήματος. Δηλαδή, η Κόρινθος μείωσε τα τέλη κατά 10%, η Πάτρα διάβασα χθες κατά 20%. Άλλες πόλεις στη Μακεδονία έχουν μειώσει κατά 30, 40 και 50%. Και είδα αμέσως στο διαδίκτυο να περνάνε όλα αυτά, σαν μηνύματα και σαν ειδήσεις. Ας κάνουμε λοιπόν τη διαφορά, και εγώ επειδή πάντα έκανα έτσι, πιο πρωτοποριακές προτάσεις, και κάντε εσείς σήμερα αυτό που θα πάρει αύριο το διαδίκτυο και η είδηση και θα το μεταδώσουμε στην Ελλάδα. Μηδενικά τέλη για το 2013. Καθόλου τέλη κοινόχρηστο χώρο. Και τα χρήματα αυτά που υποτίθεται θα δαπανούσαμε για όλα τα χαρτιά που χρειάζεται ή για τη διαφήμιση, θα κάνουμε μια, ας το πω έτσι, δωρεάν διαφήμιση μέσα από τη δημοσιογραφία και ίσως να ακουστεί το λουτράκι και ο Δήμος και η διοίκησή σας με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσοχή ως προς το πώς χειρίζεται τα θέματα των εντελών και των επιχειρηματιών. Ίσως να μην είναι η καλύτερη πρόταση. Πάντως, ναι, κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ακουστείτε, πρέπει να ακουστούμε και, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια ευκαιρία να βγούμε στο προσκήνιο, αφού αυτά τα 8-15 χιλιάρια προσδοκάτε να εισπράξετε, δεν μπορείτε να τα εισπράξετε ούτως ή άλλως. Και είμαι σίγουρος ότι αν βγείτε έτσι ή με μηδενικές ή με κάποιες αυξήσεις, δεν θα εισπράξετε και του χρόνου πάρα πολύ. Ας κάνουμε λοιπόν στην κοινοτομία αυτή για ένα χρόνο μηδενικά τέλη στους κοινόχρηστους χώρους. Και εμείς υποσχόμαστε από την πλευρά ότι είμαστε σε θέση και το έχουμε κάνει πράξη και μπορούμε να το κάνουμε και ακόμα καλύτερο, να παρέξουμε υπηρεσίες στον κόσμο, καλύτερες υπηρεσίες. Έχουμε μειώσει ούτως ή άλλως άτυπα τις τιμές μας όλες και θα συνεχίσουμε να τις μειώνουμε. Και, εν πάση περιπτώσει, ναι, από την πλευρά του Σωματείου και της Διοίκησης μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω, ώστε να έχετε περισσότερες πράξεις από τα παλιά τέλη. Αυτά που είναι 2 εκατομμύρια, όσα είπατε κλπ. Πιστεύω ότι θα ηχήσει πολύ καλύτερα σε όλους και όλοι θα θεωρήσουν ότι γίνεται μια προσπάθεια τουλάχιστον να αφουγκραστούμε την αγωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τουσική. Η πρόταση του επαγγελματία είναι πολύ καλή, όμως δυστυχώς επειδή ελήφθη κάποια παρόμοια απόφαση για μηδενικά τέλη στους νέους επαγγελματίες, αυτή ακυρώθηκε λόγω ως μη σύνομη, διότι υπάρχει ισονομία ισοπολιτεία, διότι όλοι μπορούν να πούν ότι θα πρέπει επαγγελματίες νέοι ή παλιοί ή με κάποιες διαδικασίες να απαλλαγούν από τα τέλη. Μια μείωση μπορεί να γίνει, αλλά για απαλλαγή δυστυχώς σκοντάφτουμε στο γράμμα του νόμου και άδικα θα πάρετε τη χαρά κι εσείς και άδικα θα όλοι μας θα λένε ότι πήραμε κάτι θεαματικό για την πόλη μας. Δυστυχώς προσκρούει στο γράμμα του νόμου. Μία μείωση θα μπορούσε να γίνει. Παρακαλώ, κύριος Φίλης, παρακαλώ. Εγώ θα εγκρίνω και παυξάνω που λέει την πρόταση του κυρίου Παύλου και θα προτείνω 50% μείωση. Πατέλη,
Γιατί όπως είπε και ο κ. Ντούσικος, και επειδή είναι ένας χώρος που το ζω από μικρό παιδί, είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές για τους επαγγελματίες σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτοί είναι στην παραλία, είτε είναι πιο πάνω, είτε είναι πιο μέσα. Αδυνατούν να πληρώσουν μέχρι και τις φορές τους στο ΤΕΒ. Αδυνατούν να πληρώσουν το προσωπικό, αδυνατούν να πληρώσουν πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι αυτή η μείωση του 50% θα ήταν απόλυτα σωστή κατά την άποψη. Παρακαλώ, ο κ. Σημακόπουλος. Η λαϊκή συμπλήρωση σε όλα που έχουν σχέση με την τοπική φορολογία, από την αρχή που συζητάμε, προτείνει 50% μείωση και έχει πει το σκεφτικό. Λοιπόν, και για αυτό τον χώρο προτείνουμε 50%. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ συμπίπτει η πρόθεση του κύριου Ασημακόπουλου του κύριου Φίλου. Όχι ότι διαφωνώ με τον κύριο Τούση, όχι να κάνω μια κίνηση. Απλώς συμφωνώ απόλυτα. Μπορεί να είμαι και περισσότερα χρόνια στην εστίαση από ό,τι εσείς, αλλά είναι αυτό που είπε ο κύριος Καγκαβάς. Επειδή είχε γίνει μια τέτοια προσπάθεια, όχι και μόνο για αυτό που είπε και για κάτι άλλο, ήρθαμε μετά. Και ό,τι αυτό, αλλά είναι και άλλη μια περίπτωση που είχαμε κάνει πάλι μείωση με σκοπό να μην απολυθεί κόσμος και να μην κλείσει η εταιρεία, αλλά γίνα και τα δύο σε μια άλλη εταιρεία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, όσον αφορά την πρόταση για τη μείωση 50%. Ποιος την ψηφίζει, κύριε. Εγώ αποσύρω τη δική μου πρόταση και ψηφίζω και εγώ τη κυρίου Φίλη. Το 50%. Ποιος δεν την ψηφίζει, παρακαλώ, γιατί μου φαίνεται ότι είναι λιγότερη η μη ψήφη. Τον κυρίου Φίλη, ναι, συμπίπτουν οι δύο προτάσεις. Λοιπόν. Ποιος δεν την ψηφίζει, λοιπόν. Πώς είναι υπόλοιπη. Εάν είμαστε 13 ή 20, αφού κατηγορία το βάζει τα ομόφωνα, αφού δεν υπάρχει κανένα που δεν την ψηφίσει. Ομόφωνα. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία απέχονται στο κυρίου Δόσχορη, του κυρίου Δέβε Γεωργίου, του κυρίου Δέβε Δημητρίου και του κυρίου Γλυκοφρύδη.